Μάλιστα. Τα νέα. Ανασχηματισμός, εκρηκτικό παρασκήνιο, πώς το μεγάλο κόλπο με τον Αποστολάκη έπεσε στο κενό. Ακόμη στην κηδεία του Άκη το Πασόκ δεν ήταν εκεί. Χθες κηδεύτηκε ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Δεν ήταν πολύ από το Πασόκ. Από τους παλιούς συντρόφους του. Ήταν πολύ στενή τους συνεργάτες εκεί... και από την προσωπική του φρουρά. Ναι, νομίζω ότι όχι τυχαία. Και στα νοσοκομεία μαύρη τρύπα 10.000 ανεμβολία των υγειονομικών. Πάμε και στην καθημερινή. Επεισοδιακή αλλαγή φρουράς, οριακές οι μεταβολές στο κυβερνητικό σχήμα στη σκιά του όχι από τον Αποστολάκη. Το σχέδιο για τη λειτουργία του ΕΣΥ μετά τις αναστολές. Η εφημερίδα των συντακτών ανασχηματι... και αυτό εδώ κάπου χάνεται, ανασχηματισμός. Η πολυδιαφημιζόμενη αναδόμηση της κυβέρνησης κατέληξε σε ηλαρότητα. Ομολογία πλήρους αποτυχίας στους τρεις τομείς: προστασία του πολίτη, υγεία και πανδημία, τουρισμός, που ο Πρωθυπουργός επερόταν ότι υπάρχει έργο, άλλαξε την πολιτική ηγεσία. Και στον ελεύθερο τύπο, το παρασκήνιο και πόσο ΣΥΡΙΖΑ τορπίλησε τη συνένεση στην πολιτική προστασία. Οι αλλαγές και το ναυάγιο Αποστολάκη. Ποιοι μπορούν να εξοφλήσουν τον έμφυα σε 24 δόσεις. Μάλιστα. Στη Δημοκρατία, Βατερλό, στις 11 έφτιαξε νέο Υπουργείο, στις 2 το ξύλωσε. Σε απόλυτη σύγχυση ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει σωστά ούτε ανασχηματισμό. Έδιωξε τον Βλάση, ενώ βρισκόταν σε επίσημη αποστολή στην Ουκρανία. Ο Πλεύρης στο Υπουργείο Υγείας με άρωμα Νοβάρτης, γράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα σε ομιλία ο Κυριάκος δεν άγγιξε τα βαρύδια με ενδώνει Αυγενάκης και Κεραμέως. Μάλιστα. Η Αυγή, το μεγάλο φιάσκο του Μητσοτάκη. Επιτελική εξευτελισμή, έδιωξε τους επικεφαλείς των Υπουργείων Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, τους οποίους εξυμνούσε ως επιτυχημένους. Ακροδεξιός κατήφορος, ο κύριος Πλεύρης της ακροδεξιάς με τα ρατσιστικά παραλυρήματα και τη διγλωσία στον εμβολιασμό, νέος Υπουργός Υγείας στην πιο κρίσιμη περίοδο της μάχης. Και σε θερμοκλίμα η επίσκεψη Ν.Δ. στα Σκόπια. Μάλιστα. Ο ριζοσπάστης. Σήμερα η συγκέντρωση των συνδικάτων στις 8 το απόγευμα, στις 8 το βράδυ στο Σύνταγμα, ενάντια στο νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση. Ακόμη ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά αγαθά και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ο λαός πληρώνει τα σπασμένα της πολιτικής στήριξης των ομίλων με δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε και στην αιστεία. Η κεντροδεξιά παράταξη έγινε η χλέβη των ηττημένων. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε χαρτοφυλάκιο στον Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Αποστολάκη, και εκείνος την ενέπαιξε. Όχι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και από την Άννα Διαμαντοπούλου. Τέλος, ένας ακόμη τεχνοκράτης, ο κύριος Ζαβός, 7ος στη σειρά. Μάλιστα. Στην κόντρα, ζητείται Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Σε απόλυτο φιάσκο κατέληξε ο ανασχηματισμός. Μέχρι να βρεθεί, απαγορεύονται οι φωτιές και οι πλημμύρες. Ακόμη η ηλεκτροπτυξία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έρχονται αυξήσεις φωτιά στο ρεύμα. Πάμε και στην Εσπρέσο. Αθώος για τον βιασμό της 17χρονης δηλώνει ο σούπερστάρ του Ολυμπιακού. Μου την έστησαν για τα λεφτά. Εχμές από τον Σεμέδο. Επιστρέφει στο Σανίδι η τεράστια ηθοποιός, η Μέρη Χρονοπούλου, και άνοιξε πέτρα για την Βίκυ Σταμάτη και την κηδεία του Άκη Τσοχατζόπουλου. Στην Star Press, με ένα άγγιγμα στο κεφάλι ξαναβρήκε το φως της. Συγκλονιστική μαρτυρία θαύματος χθες στο Λιγαβητό από τον πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη. Εμβρόντιτοι έμειναν οι προσκυνητές των Αγίων Ισιδώρων. Το μυστηριώδες περιστατικό με την τυφλή γυναίκα στη μικρή εκκλησία Όαση στο κέντρο της Αθήνας. Στην αυτεμπορική, οι επενδυτές αψήφισαν την πανδημία. Υπερκέρδη στο οκτάμινο για τα χρηματιστήρια σε Αμερική και Ευρώπη. Λοιπόν, πέμπτη διπλή έξοδο στις αγορές. ΟΔΔΗΧ προς 2 νέα ομόλογα, ένα 5ετές και ένα 30ετές. Το ποσό της άντλησης θα κριθεί από τη ζήτηση. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης, στη γραμμή εκκίνησης με ελάχιστα κενά τα σχολεία. Πώς θα λειτουργήσουν φέτος και ποια είναι τα μέτρα προστασίας. Μπαχαράκης, περίπου 85% των εκπαιδευτικών είναι προστατευμένοι από τον ιό.